Καλησπέρα σας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Κατικαρίδη, προπονητή της Εθνικής Ομάδας των Εθνών. Το παιχνίδι με την Ανδόρα εδώ στο Estadi Nacional της Λαβέλια τελείωσε πριν λίγο, με νίκη της Εθνικής μας Ομάδας με 3-0. Coach, έχουμε κάποιες ερωτήσεις από Αθήνα, από συναδέλφους που δεν κατάφεραν να είναι μαζί μας. Να ξεκινήσουμε έτσι, οπότε θα έχετε την ευκαιρία να σχολιάσετε με βάση τις ερωτήσεις των συναδέλφων, αντί για την τοποθέτηση που συνήθως κάνουμε. Ο Σταύρος Ολιώσης από το ΦΟΣ ρωτάει αν οι αλλαγές που έγιναν οφείλονταν στην κούραση ή στην ξεκούραση κάποιων παικτριών από την άλλη μεριά και αν στην πορεία του παιχνιδιού θεωρήσατε ότι είναι ρίσκο οι 6 αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Καλησπέρα σας, καταρχήν. Από το εξής, αν ένας προπονητής δεν έχει εμπιστοσύνη σε όλο το ρόστερ, τότε υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Νεαρές παίκτριες, μάλλον τρεις παίκτριες, οι οποίες μείναν εκτός αποστολής, ναι, ήταν για θέμα κόπωσης. Οι υπόλοιπες αλλαγές στην 11 δεν υπήρχε κανένα θέμα κόπωσης, κανένα θέμα ενέργειας. Υπάρχουν παίκτριες οι οποίες είναι στην εθνική, προπονούνται, μαθαίνουν τα ίδια πράγματα με τις υπόλοιπες και αξίζουν χρόνο συμμετοχής. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι πλήρως αντικειμενικός αν δεν έχεις εικόνα, αγωνιστική εικόνα των παίκτριών σου. Είναι υποτιμητικό να κάνουμε τέτοιες ερωτήσεις. Θεωρώ δεν τιμάει τις υπόλοιπες που ανήκουν στο ρόστερ. Στο ρόστερ αυτή τη στιγμή ανήκουν 26 παίκτριες οι οποίες είναι οι καλύτερες, θεωρούμε, αγωνιστικά στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να δείχνουμε εμπιστοσύνη σε όλες. Και η εξέλιξη του παιχνιδιού έδειξε ότι καλώς συμμετείχαν. Δεν υστέρησε κάποια και η εικόνα η αγωνιστική του παιχνιδιού έδειξε πραγματικά ότι προσπαθήσαν και δείξαν πράγματα και αξίζουν τις εμπιστοσύνες μας και τις αγάπης μας. Μάλιστα. Τι έκανε τη διαφορά στο παιχνίδι σε σχέση με την αντίπαλη ομάδα, έτσι όπως το ζήσατε το πρώτο σας? Εντάξει, πλέον η Εθνική από ένα παιχνίδι πειθαρχημένο ειδικά στην αμυντική μας συμπεριφορά απέναντι σε αντιπάλους πολύ πολύ ισχυρούς που αντιμετωπίσαμε στο Nations League και στα προηγούμενα παιχνίδια, πλέον έχουμε περάσει σε άλλη φάση. Το αμυντικό μας κομμάτι έχει βελτιωθεί σε πάρα πολύ σημαντικό σημείο, η αμυντική μας λειτουργία. Πλέον μαθαίνουμε να είμαστε κυρίαρχοι στο παιχνίδι. Και με τη φύση των αντιπάλων που αντιμετωπίζουμε πλέον σε αυτή τη διοργάνωση, η οποία όπως είδατε άλλη μια φορά μας περιμένα στο αμυντικό μισό. Εγώ θα πω πάλι το εξής, με επιχειρήματα πάντα, το ίδιο αντιμετωπίσαμε τα Φερόε, με δύο προπονητικές μονάδες που δουλέψαμε στην επιθετική λειτουργία στο επιθετικό μισό, οι κυρίες, και όχι η εντεκάδα που έπαιζε πριν, με 6 αλλαγές μέσα όπως είπατε, οι κυρίες καταφέραν, αφού συντονιστήκαν, πέρασε ένα πρώτο ημίχρονο στο οποίο είχαμε κάποια θέματα, συντονισμού κυρίως, αφού συντονιστήκαν καλά στο πρώτο ημίχρονο και πήραν κάποιες τακτικές διορθώσεις και καθοδήγηση στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκαν και αποδώσαν, θεωρώ, ένα θεαματικό ποδόσφαιρο, ένα πολύ καλό ποδόσφαιρο που ο ρυθμός ο αντίπαλος φυσικά έχει τις αδυναμίες του που προσπαθούσε να σπάσει το ρυθμό. Θεωρώ ότι με τόσο σύντομο χρονικό διάστημα η βελτίωση που έχουμε και στην επιθετική λειτουργία στο επιθετικό μισό μια αντίπαλη άμυνα κλειστή, που είναι το πιο δύσκολο αντικείμενο της προπονητικής στον κόσμο. Νομίζω ότι πάλι οι κυρίες δείξανε έφεση στο να κατανοήσουν και να αποδώσουν με όρεξη, με διάθεση, με φαντασία ένα ποδόσφαιρο το οποίο πιστεύω ο κόσμος να το χάρηκε στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά. Μάλιστα, είναι σαν να είχατε μαντέψει κόλτς στην επόμενη ερώτηση. Τη στέλνει ο Μανώλης ο Βαρδαλαχάκης, τον γνωρίζουμε από την Κρήτη. Μας λέει λοιπόν ο συνάδελφος συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα, στέλνει χαιρετισμούς από τη φιλόξενη Κρήτη και μας λέει ότι περιμένουν όλοι πώς και πώς να ξαναπάμε το Μάιο να δούμε την εθνική ομάδα. Η ερώτηση του κ. Βαρδαλαχάκη είναι η εξής. Αν θεωρείτε ότι με το δυναμικό ξεκίνημα στα προκριματικά του Euro σε συνάρτηση με την ελπιδοφόρα παρουσία στο Nations League και με τα φιλικά στην Τουρκία, αν θεωρείτε ότι μπορούμε πλέον να πούμε με βεβαιότητα ότι η Εθνική Γυναικών έχει οριστικά και αμετάκλητα αλλάξει αγωνιστικό επίπεδο προς το καλύτερο. Όταν μια ομάδα την οποία την αντιμετώπιζαν όλες οι αντίπαλες, γιατί ήδη με τέταρτο χρόνο
στην εθνική γυναικών παίζοντας ανοιχτά, πλέον την αντιμετωπίζουν οι περισσότερες ομάδες πλέον με κλειστή άμυνα και άμυνα στο αμυντικό μισό. Από μόνο το αυτό δείχνει ότι ο αντίπαλος έχει άλλη συμπεριφορά απέναντί σου, σε βλέπει διαφορετικά, σε σέβεται, δεν θα πούμε σε φοβάται, σε σέβεται και οι εκφράσεις των αντιπάλων και των αντίπαλων προπονητών από μόνοι τους δείχνουν ότι εκτιμούν πολύ την ελληνική ομάδα. Εγώ θα πω ότι αυτή η ομάδα έχει αρκετά πράγματα να βελτιώσει ακόμα. Σίγουρα είναι οργανωμένη, φαίνεται ξεκάθαρα πλέον. Ακολουθούν τακτικό πλάνο, παίζουν πειθαρχημένα. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ, όπως είπα, την αμυντική μας λειτουργία. Το επόμενο μας βήμα είναι η επιθετική μας λειτουργία. Η ομάδα εξελίσσεται, μεγαλώνει, οριμάζει. Δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουμε η top ομάδα της Ευρώπης, αλλά σίγουρα η ομάδα έχει βελτιωθεί και φαίνεται και από την αγωνιστική της εικόνα και από τη συμπεριφορά και από τη διάθεση των παικτριών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις. Αν εσείς κολλήσετε, δεν έχετε να προσθέσετε κάτι από την αρχή σας. Εγώ θα πω πολλά πολλά συγχαρητήρια στις κοπέλες, οι οποίες και στο προηγούμενο ακόμα παιχνίδι ίσως να μην αποδώσαμε όμορφο ποδόσφαιρο όσο θα θέλαμε, αλλά ακόμα και μια ανδρική ομάδα υψηλού επίπεδου όταν αντιμετωπίζει μια πολύ καλά οργανωμένη σε αμυντική διστακτική αντίπαλη ομάδα, έχει δυσκολία στο να δημιουργήσει φάσεις. Έτσι, ακόμα και η εθνική ανδρών έχει παίξει απέναντι σε τέτοιες άμυνες και υπάρχουν δυσκολίες. Να είμαστε επικείς με τα κορίτσια, τα οποία με πολύ πολύ ψυχραιμία και υπομονή προσπαθούσαν να βρουν λύσεις σε κάτι το οποίο τους είναι καινούριο. Το καινούργιο είναι να είναι κυρίαρχη ομάδα. Άρα, έχοντας βελτίωση άμεσα στο επόμενο παιχνίδι, από μόνο του δείχνει την ικανότητα και τη διάθεση. Να δείξουμε εμπιστοσύνη λοιπόν σε αυτές τις κυρίες, αγάπη και εμπιστοσύνη σε αυτή την εθνική, γιατί αυτή η εθνική θα κάνει περήφανος στους Έλληνες. Ήδη πρέπει να είναι περήφανη. Και να είναι το παράδειγμα για τις νεαρότερες ηλικίες, νεαρότερες αθλήτριες, ότι η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια μπορεί να αποδώσει εξαιρετικά, όπως αποδίδουν αυτές που βλέπουν στην τηλεόραση. Θέλει υπομονή, επιμονή και πολύ πολύ σκληρή δουλειά και πειθαρχία. Έτσι, και όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, ήδη έχουν πάρει τον δρόμο τους, θα δεν γίνανε πίσω. Η ομάδα θα βελτιώνεται συνέχεια, απλά υπομονή, προγραμματισμός, τη βοήθεια που μας δίνει η Ομοσπονδία και τη στήριξη του κόσμου, της Ελλάδος και πολύ, πολύ περισσότερο της Κρήτης, η οποία μας υποστηρίζει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αλλά αυτή η ομάδα ανήκει σε όλη την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να είναι περήφανοι όλη η χώρα για αυτή την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ.